Αυτοί οι ληστέοι τελευταίοι ανέβαιναν στα βουνά και νόμιζαν ότι θα ζούσαν εκεί οι βασιλιάδες με όλες τις ανέσεις τους, ίσως γιατί τότε ήταν αδύναμο το κράτος. Η χωροφυλακή δεν ήταν ισχυρή και ζητούσε βοήθεια πάντοτε από τους στρατιώτες. Όμως είχαν καταφέρει αυτοί οι ληστέοι και τα τέριαζαν με αξιωματικούς. Είχαν καλές σχέσεις και ενώ ας πούμε ήταν στο χωριό μας εδώ ο στρατός, αυτοί ζούσαν απ' έξω ή και μέσα στο χωριό, μέσα στη σπίτια. Έτυχε να το ξέρουμε κι εμείς ότι απόψε και διανυκτέρευσε εδώ ο ληστής Γιανγκούλας με τον Καντάρε παραδείγματι. Λοιπόν, και ο στρατός ήταν μέσα στο χωριό, με υπηκό και με δύναμη. Αλλά οι ληστές ήταν σίγουροι γιατί τα είχαν ταιριάξει. Πήγαμε λοιπόν στο δικαστήριο. Λέει, γιατί βγήκετε όψο, λέει. Βγήκανε, είπε μου αυτό και αυτό. Φόνο δεν είχαμε κάνει εμείς ποτέ, ήμασταν μαζί, κατάλαβες. Ήμασταν λοιπόν αυτό. Λέει, του παιδί, τι του θέλεις, λέει. Α, λέει, πατέρα, πώς τι του θέλω, μάρα, του παιδί, το μάθω τι. Δεν θα το σπουδάξω. Γέλασε το δικαστήριο όλο. Πώς, λέει, δικαστή. Μια τι λέει, το πήρα να το σπουδάξω και αυτό κλέψει. Εδώ σε αυτά τα μέρη λήθαιναν οι ληστές. Γιατί προσφέρεται ο τόπος. Είναι τα βουνά εδώ πέρα που βοηθάνε. Από τις κορυφές του Ολύμπου κατέβαιναν στις χαράδρες, πηδούσαν στα πιέρια. Από τα πιέρια κατέβαιναν σε άλλες χαράδρες, πήγαιναν στα Χάσε και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή ήταν δύσκολη η καταδίωξή τους και δύσκολο να τους πιάσουν. Βέβαια, αυτοί κυνηγιόταν από το κράτος με το στρατό και με τη χωροφυλακή. Αλλά τους συντηρούσαν από φόβο ή από συμφέρον του συντηρούσαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Τότε ο Κουσμάκος, τότε ιδίως οι κτηνοτρόφοι που ήταν έξω, εποφέρανε τα αποσπάσματα που μη, τους ψηφούσαν τα αποσπάσματα στο ξύο. Ερχόταν η σένα, σου λέγανε οι κλέφτες, πέρασε εσύ να πεις πέρασε, φοβόσουν από τους κλέφτες. Δεν πέρασαν, ξύο. Αυτοί ήρθαν οι δυο πρώτα, ένα πατέρας με παιδί, ήταν ληστεύτη. Από εκεί λίγες μέρες μας ήρθαν και ακόμα δυο. Αυτοί δεν θυμούν πως ήρθαν από τον Τράτσικο ένα χωριό. Τέλος πάντων ήρθαν στις φυλαγάνες εκεί. Τι να τις κάνεις, ληστές ήταν εκεί. Καμιά φορά πήραν μυρωδιά τα αποσπάσματα και ήρθαν εκεί και μας λένε πού τους έχετε τις κλέφτες. Μα δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ που είναι οι κλέφτες ξύρου, τον ένα, τον άλλο, εμένα δεν μπορεί να με βάρεσαν. Γνώριζα ένα χωροφύλακα που ήταν κουμπάρον και δεν μπορεί να με βάρεσαν πολύ. Αυτόν έναν κουτσότη Γιάννη τον Ιλιγανό τον είχαν λησιάξει στο ξύλο μαρτύρα και μαρτύρσε αυτός. Εδώ και είχαμε τις κλέφτες. Ήρθαν από τα αποσπάσματα τέλος πάντων εκεί, μας λένε γιατί σφράγε τις κλέφτες. Και τι να κάνουμε ρε παιδιά, λένε, τι να κάνουμε, εσείς όπρα έχετε και αυτοί όπρα έχουν. Να φύγουμε να μαρτυρήσουμε, θα μας έχουμε τα κεφάλια, θα μας έπαιρνε τον Αγιάννη, λένε κιόλα, έτσι ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ όταν φύγαν οι κλέφτες πήραν και μαζί τους τον παππού μου και τον πατέρα μου για σαν ομήρους. Δηλαδή να ξεκριβώσουν. Αν ήταν από αυτούς, αν τους είχαν προδώσει ήδη, να τους σκοτώσουν έξω, στο βουνό. Αφού τους κράτησαν πολλές μέρες, ίσως ξεκρύβωσαν ότι δεν έφτυγαν και τους άφησαν να φύγουν. Ήρθαν αυτοί, ο παππούς μου, ο πατέρας μου, και παραδόθηκαν στην αστυνομία, όπου και τους έβαλαν, ας πούμε, φυλακή. Ο παππούς μου δεν έδωσε καμιά απολογία, νομίζοντας επειδή ήταν αυτός. Ένιωθε την ψυχή του αθώα, νόμιζε ότι δεν θα τον δικάσουν. Και ύστερα που θα βγει δηλαδή από τη φυλακή, φοβόταν μήπως ξανά για τον κακοποιήσουν οι κλέφτες. Και δεν νιώθησε καμιά απολογία, ούτε καλή ούτε άσχημη. Και φυσικά τον σκότωσαν την άλλη μέρα. Στην εκτέλεση, όταν πήραν τον παππού μου να τον εκτελέσουν, από τη Θεσσαλονίκη τον φέραν εδώ στην Κατερίνη, τον εκτέλεσαν στο πάρκο. Τον πήγαν στο πάρκο και τον είπαν. Εμείς τώρα σε σκοτώνουμε. Τι έχεις να μας πεις για την τελευταία φορά, πέστα. Και λέει, δεν έχω να σας πω τίποτα, λέει, είμαι αθώος, δεν έκανα τίποτα και από εσάς θέλω να απολύκτε το γιο μου και την νύφη μου, αυτή ήταν η νύφη του, να την αφήσετε ελεύθερη, να την απολύκτε από τη φυλακή, γιατί δεν έχουν τίποτα. Ή τότε εκείνη του καθεστώς, παιδί μου,
τίποτα μην είχες, τίποτα μην είχες δει. Άμα συμφώνησε ο Κουρουφίλακ, δεν στάσε αυτό, δεν κάθωσα. Παμ, του συσκότωνε. Άιντε μου γέλασα, ανάνε, μπαμπά. Ανε φωτιά, ανε κούλα, αιμό. Ο ταύλαχη κακή, εφάλια και ότσα. Αμίτσα μήτρα ασφόνα. Με τον Γιαγκούλα ήμασταν μία ηλικία. Έκαναμε παρέα, δηλαδή από το χωριό του Μεταξά. Λοιπόν, έκλειβαν τότε όλος ο κόσμος. Έκλειβε. Εν τω μεταξύ έκλειβε και αυτός. Λοιπόν, αλλά ύστερα άρχισαν να τον λένε ότι ποιος το έκλειψε, ο Γιαγκούλας, ο Γιαγκούλας. Λοιπόν, ξαναγκάστηκε κι αυτός να βγει έξω, γιατί ήταν κι άλλοι κλέφτες όξο. Για τον Γιαγκούλα άκουσα ότι ο Γιαγκούλας σκότωσε έναν νοματάρχη επειδή πρόσβηκε μια ξαδέρφητα. Έτσι έμαθα ότι βγήκε όξο στο βουνό ο Γιαγκούλας. Τέλος πάντως, με τα πολλά τον έπιασαν εκεί, τον πήγαν φυλακή στην Κουζάν. Εκεί στην Κουζάν που ήταν, αμπήτσε από τη φυλακή έξω και τότε και δρόμο έφυγε. Αφού γύρισαμε το 22 με το ατύχημα της Μικράς Ασίας εδώ, βρήκαμε τον Γιαγκούλα με τον Κατάρα. Ορισμένον καιρό ήταν με τον Κατάρα. Μετά, ξέρω εγώ, σκοτώθηκε ο Κατάρας, τι έκανε. Πήρε έναν από το Σαρανταπουρο, ένας Καραποστόλης, και πάρα τον έλεγαν εμείς. Φώτη τον έλεγαν κι αυτόν. Κανά δύο μήνες. Μετά έσμιξε με έναν Κανάτσο, με Περικλίν, με Τζαμίτρα, ήταν 5-6. Τον Τζαμίτρα μάλιστα ήταν σου κάτω, λοιπόν, έκατσε 7 χρόνια φαντάρος, στη Μικρασία, που λοιμούσε. Μπιστοχώρησε που έφυγαν από κάτω. Δεν ξέρω πώς έκανε. Σκότωσε ένα χόντζα. Τούρκους χόντζες τον σκότωσε οι Τζαμίτρες. Αφού τον σκότωσε το χόντζα, τον πιάνει λοιπόν εδώ η κυβέρνηση δική μας, τον δικάζουν 3 χρόνια φυλακή. Τον δίκασαν φυλακή. Τέλος πάντων λοιπόν πέρασαν τα χρόνια αυτά, εμείς ήμασταν έξω τότε εδώ. Βγήκε λέμε για πεθαμένος δίπου. Μόλις έρθει στο χωριό λοιπόν εκεί πέρα, άκουσε ότι ήμασταν εμείς εδώ, φέγε από εκεί, ήρθε και μας αντάμωσε. Λοιπόν, τον είχαμε λοιπόν, τον είχε ο πατέρα, τον είχαμε μαζί, 2 χρόνια μαζί μας. Μετά ήρθε και ο μπαμπάς, ανταμώθηκε εμείς ο Μπαμπανέβος. Ο απάνης του Λεωνίδα στα δυο τα αδέρφια ήταν υπάλληλος του ράφτη, δηλαδή τυροκόνη, έφτιανε τυριά. Λοιπόν, πιάσκανε, ξέρω εγώ από λογαριασμοί που τι πιάσκανε, δεν ξέρω. Έτσι έμαθα ότι πιάσκανε και βγήκαν όξο στο βουνό. Από εκεί βρήκαν και αυτόν τον άλλο την Τζαμίτρα και συνδέθηκαν οι τρεις αυτοί. Λοιπόν, αφού συνδέθηκαν αυτοί οι τρεις μαζί, μετά πήραν και τον Γιαγκούλα. Μπαμπά, άνη μου τι σκέπτεσαι, τι βάζεις με το νου σου. Άιντε να κουγιά, άνη κου, να κουγιά. Αν κούλαμ να σου είπω, να κούγιαν κούλαμ να σου είπω το όνειρο που είδα. Η συνέχεια έκανε κάμπος εν καιρό. Λοιπόν, πήγε σε ένα χωριό πολύραχο, λοιπόν, και βγήκε σε μια ραχούλα εκεί, είχε το Λιμέρτ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τον πρόδωσαν ότι ήταν εκεί και πήγε τα πόσομα, τον περικύκλωσαν, τον έπιασαν πάλι. Από εκεί τον πήγαν πάλι στις φυλακές. Λοιπόν, ύστερα βέβαια τον δίκασαν, τον πήγαν στην Αίγινα εκεί πέρα. Και από την Αίγινα τον πήραν, να τον φέρουν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη να δικαστεί για μία αιγίδα. Λοιπόν, έφτασε στα Τέμπη, πήρε το τρένο λίγο ανήφορο εκεί πέρα, αμπήτσε κάτω από το τρένο, το τρένο δεν τον αντιλήφθηκαν τότε, έφυγε το τρένο
Αυτός έφυγε ύστερα και πέρα, δεμένος εκεί πέρα, βγήκε έξω, βρήκε ανθρώπους λοιπόν. Τον έλυσαν, τον έκοψαν τα μπιλιτζίκια και βγήκε έξω και αρματώθηκε πάλι. Ήταν μοδίστρα, όπως και εγώ είμαι μοδίστρα. Ράβω 40 χρόνια και παραπάνω. Και η γιαγιά μου έραβε τα κλέφτηκα. Τα κλέφτηκα ρούχα, τον μπαμπάνι και τον γιανκούλα. Και τα φέρνα τα ρούχα, πότε με σίδες μου και πότε πήγαινε η γιαγιά μου πάνω στο βουνό, στον Αηλιά, στο Χούτα, το χωράφι και στο Σταυρό. Τα ρούχα έκανε ένα μάτσο ξύλα, τσάκνα τα λέμε εμείς εδώ στο χωριό, και τα βάζει μέσα, ανάμεσα, και δεν φαινόταν. Τα ρούχα ήταν φουστανέλες, πολύ φαρδιές και κοντές. Με 300-350 λαγκιόλια. Δηλαδή φύλλα. Τα ποκάμισα τα έκανε με μπάσεις εμπρός, πινσάκια, κεντητά και φαρδιά μανίκια που σήκωναν οι κλέφτες στο χέρια τους και ακουμπούσαν κάτω τα μανίκια. Και έκανε ωραία γυλαίκα κεντητά με πισλιά από πίσω. Και ήταν πολύ ωραία. Αλλά ο μπαμπάς μου φοβόταν, γιατί πήγαινε η γιαγιά στους κλέφτες και φοβόταν μήπως την πάρουν από την αστυνομία ή οι Τούρκοι εκείνη την εποχή. Την πλήρωναν καλά οι κλέφτες, αλλά είχε και έναν αδερφό που τις τάτρωγε και χόρευε με τα βιολιά. Ο Γιανκούλας μαζί με τον μπαμπάν ήταν ένας φτωχός, λοιπόν δεν είχε ψωμί να φάει. Λοιπόν, τον αντάμωναν λοιπόν εκεί πέρα. Του λέει μπαμπάς και ο Γιανκούλας, του λέει, ρε λέει, παππούλη, σε πάρουμε από ένα βούδλι. Λέει αυτός, τι να πει αυτός. Λοιπόν, τον πήρε, σε πάρουμε δύο βούδια, λέει, ένα θα το πεις μπαμπάνι, ένα το πεις Γιανκούλα. Έκανε, τα πήρε τα βούδια λοιπόν αυτός, θυμνούσαν τα αποσπάσματα, αι μπαμπάνι, ο φτωχός. Αι, Γιανκούλα! Είχε δώσει την επιτροπή του Μεταξά μαζί με τον παπά και έδωσε 10.000 δραχμές για να φτιάσουν ή να ξοκλήσει. Λοιπόν, αυτοί δεν το έφτιασαν, περιμένει αυτός να το φτιάσει, κάναν καιρό, έμαθε, πάει κοίταξε να γίνει η εκκλησία, δεν έγινε η εκκλησία. Λοιπόν, πάει. Αυτοί περίμεσκαν, σε λέει, θα σκοτώνετε να φάνε τα χρήματα, να πάνε τα χρήματα. Κάναν καιρό, πάει ο Γιανκούλας, κοιτάει, δεν έγινε αυτό. Του καλάει και πέρα, γιατί δεν έφτιασε την εκκλησία. Κουκμού, ξέρω, δεν. Λοιπόν, του αρχαίρει το ξύλο, ξύλο, λοιπόν, και το σκότωσε. Ένας που τους καταδίωξε με φανατισμό και με ευσυνείδητα ήταν αυτός ο Αποστόλου που θα σας μιλήσει ο Γαλάνης και τον οποίο ο Γιανκούλας πήγε μέσα στο σπίτι και τον πυροβόλησε ενώπιον άλλων δυο συναδέλφων των αξιωματικών. Γιατί αυτός κυνηγούσε, ας πούμε, με μανία τους ληστές. Στον ύπνο να έρχεται φίδι με δυο κεφάλια. Άιντε σήκω φώτη, σήκω φώτη να φύγω με. Σήκω φώτη να φύγω με να. Απάμε σ' άλλον τόπο.